Ιδού δέδοκα ημίν πάντα χόρτων, σπόριμων, σπύρων, σπέρμα, ο εστίν επάνω πάσης της γης, και παν ξύλων, ο έχει εαυτό καρφών σπέρματος πορίμου. Ημίν έστε εις βρόσιν. Και πάση της πετινής του ουρανού, και παντί έρπετο έρποντι επί της γης, ο έχει εν εαυτό ψυχήν ζωής, και πάντα χόρτων χλωρών εις βρόσιν. Και εγένετο ούτως. Γένεσης, πρώτο κεφάλαιο, στίχη 29-30. Να σας το αποδώσω. Και είπεν ο Θεός, να, στους πρωτοπλάστους το είπε, σας έδωσα κάθε χόρτο που βγάζει σπόρο και που σπείρεται και πολλαπλασιάζεται, που υπάρχει επάνω στη γη, και κάθε δέντρο που έχει καρπό, και αυτό με τους καρπούς του πολλαπλασιάζεται, να σταθεί για σας φαγητό. Και σε όλα τα πουλιά του ουρανού και σε κάθε τι που έρπει και περπατάει πάνω στη γη και που έχει ζωή, ό,τι έχει ζωή από το ζωικό βασίλειο, κάθε χορτάρι, δηλαδή κάθε από το φυτικό βασίλειο χλωρό, να είναι για φαγητό του. Και έγινε έτσι. Παρατηρούμε, παιδιά, ότι ευθύς μετά την ευλογία ο Θεός καθορίζει τη δίαιτα όλων των ζώντων οργανισμών και του ανθρώπου. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο Θεός φροντίζει και δια το φαγητό όλων των ζωντανών οργανισμών που εδημιούργησε. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Βλέπετε ότι ο Θεός έστρωσε και τράπεζα, διότι πώς να το κάνουμε, εδημιούργησε έτσι τους ζωντανούς οργανισμούς ώστε να προσλαμβάνουν τροφή, να μην ζουν εάν δεν προσλαμβάνουν τροφή. Δηλαδή όλοι οι οργανισμοί που πήραν την ευλογία να υπάρξουν πρέπει να τρέφονται. Αυτό σας κάνει εντύπωση, διότι η ζωή χωρίς τροφή θα επιφυλαχθεί δια των μέλλοντα αιώνα. Όταν πια οι άνθρωποι δεν θα έχουν ανάγκη τροφής, πότε? Μετά την Ανάσταση των νεκρών, όταν θα ξανάρθει ο Χριστός των κόσμων και θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί και οι επιζώντες τότε θα αλλαχθούν από τη φθορά στην αυθαρσία και από το θάνατο στην αθανασία, τότε βεβαίως πια δεν θα υπάρχει η ανάγκη τροφής. Η Βασιλεία του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ουκέστη δρόσεις και πόσεις. Δεν είναι κάτι που τρώμε και πίνουμε. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει τροφή. Μάλιστα, είδατε ο Χριστός μετά την Αναστασή του. Δεν είχε ανάγκη τροφής, έφαγε όμως. Έφαγε κατ' οικονομία, κατά παραχώρηση, για να δείξει στους μαθητάς του ότι δεν είναι φάντασμα. Διότι δεν μπορούσαν οι ίδιοι να φανταστούν ότι ήταν ο διδάσκαλός τους, τον οποίο είδαν κρεμασμένο επάνω στο σταυρό, να πεθαίνει. Πως είναι δυνατόν? Και τότε για να τους πείσει ότι είναι ο ίδιος, αφού βεβαίως προηγουμένως τους άφησε να τον ψηλαφίσουν, τους είπε: «Έχετε τίποτε φαγόσιμον?» Και του φέραν ένα κομμάτι μέλι, κυρίθρα μέλι, και ένα κομμάτι ψημένο ψάρι. Και έφαγε, λέγει, ενώπιον πάντων, μπροστά σε όλους, για να πιστοποιήσει ότι είναι πραγματικά άνθρωπος, δηλαδή ότι είναι ο παλιός του οργανισμός, αλλά ανακαινισμένος βεβαίως, ότι δεν βλέπουν φάντασμα οι μαθητές. Ώστε στη Βασιλεία του Θεού, παιδιά, δεν τρώμε, δεν θα τρώμε στη Βασιλεία του Θεού. Δεν θα υπάρχει ανάγκη τροφής. Τώρα ο Θεός έκανε αυτή τη δημιουργία να υπάρχει, να ζει μόνο εφόσον θα τρέφεται. Βλέπει κανένας ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, κινείται όπως ο ίδιος θέλει. Αλλά ποια είναι αυτή η τροφή που καθορίζεται για τους ζωντανούς οργανισμούς? Ποια είναι αυτή η τροφή?
Προφανώς, όπως είδατε από το Ιερό Κείμενο, είναι το φυτικό βασίλειο. Είναι δηλαδή όλα τα φυτά. Σε οποιαδήποτε βεβαίως μορφή και να βρίσκονται αυτά. Και η τροφή του φυτικού βασιλείου είναι και για τον άνθρωπο, είναι και για τα ζώα. Δηλαδή ο Θεός δεν είπε να φάγουν κρέας. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Πουθενά δεν βλέπουμε στο Ιερό Κείμενο να τρώγουν οι άνθρωποι κρέας. Ούτε και τα ζώα θα έτρωγαν κρέας. Συνεπώς, η τροφή του ανθρώπου και των ζώων, όλων των ζώων, θα είναι το μόνο των φυτικών βασίλειων. Παρά ταύτα, ο άνθρωπος εκρεοφάγησε. Έφαγε δηλαδή κρέας ο άνθρωπος. Τώρα, πώς συνέβη αυτό να φάγει κρέας? Αυτό συνέβη μετά από την πτώση των πρωτοπλάστων. Γι' αυτό βλέπουμε και παρατηρούμε ότι ο Άβελ είναι ποιμένας προβάτων. Τι σημασία θα είχε να είναι ποιμένας προβάτων? Έτρωγαν μόνο το γάλα? Είχε αρχίσει η κρεοφαγία. Αλλά η κρεοφαγία όμως δεν ήταν στην ευλογία του Θεού για φαγητό των ανθρώπων. Και εφόσον εκρεοφάγησαν οι άνθρωποι, εκρεοφάγησαν και τα ζώα. Δηλαδή παρατηρούμε ότι υπάρχει αυτή η διαφορά. Συνεπώς, βλέπουμε εδώ ότι το κρέας δεν ευλογήθηκε. Ευλογήθηκε όμως αργότερα. Και ευλογήθηκε αργότερα μετά τον κατακλυσμό. Τότε ο Θεός ευλογεί το κρέας και το παραχωρεί πλέον. Κοιτάξτε να δείτε. Αφού βεβαίως οι άνθρωποι έφαγαν, κάνει μια παραχώρηση ο Θεός. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως. Και ευλόγησε ο Θεός τον Νόε. Πόσοι πέρασαν από τον Αδάμ. Και τους ιούς αυτού που ήσαν όλοι 8 ψυχές. Και είπεν αυτής: αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη και κατακυριεύσατε αυτής. Βλέπετε, ανανέωση της ευλογίας. Γιατί ανανέωση της ευλογίας? Διότι η ευλογία που έδωκε εις τους πρωτοπλάστους καταπατήθηκε από τους ανθρώπους με το πλήθος των παραβάσεών των. Και τώρα εδώ ο Θεός ανανεώνει την ευλογία και την ανανεώνει όπως και την πρώτη φορά. Αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε και κατακυριεύσατε. Με τα τέσσερα αυτά που σας έλεγα την περασμένη φορά και είχαμε αναλύσει, ρήματα. Και πάνε ερπετών. Ο εστί ζών, όταν λέγει ερπετών, δεν εννοεί τα χίδια. Κάθε τι που περπατάει επάνω στη γη. Όχι απλώς έρπει, αλλά περιπατεί. Ο εστί ζών, οτιδήποτε περπατάει πάνω στη γη και είναι ζωντανό, ημίν έστε εις βρόσιν. Σας το δίνω να το φάτε. Ως λάχανα χόρτου δέδωκα ημίν τα πάντα. Όπως έδωκα, σας έδωσα το φυτικό βασίλειο, τώρα σας δίνω και το ζωικό βασίλειο, σαν να είτο και αυτό φυτικό βασίλειο. Βέβαια, εδώ υπάρχει και ένας υπαινιγμός που σημαίνει κάτι όχι πολύ ευχάριστο. Ότι δηλαδή υπενήσετε εδώ οι φράσεις ως λάχανα χόρτου δέδωκα ημίν τα πάντα, ότι εγώ σας είχα δώσει μόνο το φυτικό βασίλειο. Εν τη αυτή περιπτώσει εγώ υποχωρώ. Ο Θεός υποχωρεί και σας παραχωρώ να φάτε και κρέας όπως θα τρώγατε και το φυτικό βασίλειο. Είναι ένας υπενιγμός ότι ο άνθρωποι σταθήκατε παραβάτε. Πλην κρέας εν αίματι ψυχής που φάγεστε. Εκτός από το ότι δεν θα φάτε κρέας που να είναι μέσα το αίμα. Όπως είναι η περίπτωση που πνίγει κανείς το ζώο, το λεγόμενο πνικτόν. Και πνίγοντας το ζώο, το αίμα δεν φεύγει, αλλά μένει μέσα. Και κόβοντας μετά το κρέας,
κόβει και το αίμα το οποίο τρώει ομοίως μαζί με το κρέας. Το αίμα, τα ζώα όπως ξέρετε συνήθως τα σφάζουμε. Συνεπώς το αίμα φεύγει. Συνηθίζουν τα κουνέλια να μην τα σφάζουν, αλλά να τα κάνουν, ας το πούμε, πνικτά. Όχι ακριβώς, τους χτυπούν το κεφάλι από πίσω από τα αυτιά και το κουνέλι θρίσκει, πεθαίνει. Αλλά το αίμα του δεν έφυγε. Είναι μέσα, λέγει λοιπόν ο Θεός. Μπορείτε να φάτε κρέας, αλλά με τον όρον ότι το κρέας που θα φάτε δεν θα έχει αίμα. Δηλαδή δεν θα φάτε το αίμα. Το γιατί βέβαια, εδώ να σας κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί ίσως μια εξήγηση, γιατί ίσως θα έχετε την απορία. Παιδιά, ό,τι ο Θεός δίνει πάντοτε έχει ένα κρατούμενο. Αυτό είναι πάντοτε ένα κρατούμενο. Όταν στους πρωτοπλάστους θα πει ολόκληρος ο παράδεισος είναι δικός σας και η γη είναι δική σας, αλλά από τους καρπούς μόνον ενός δένδρου δεν θα φάτε. Αυτό τι το κάνει τώρα ο Θεός? Το κρατάει για λογαριασμό του. Τώρα στο κρέας λέει, θα φάτε κρέας αλλά δεν θα πιείτε το αίμα. Διότι στην αρχαιότητα και σήμερα ακόμα πολλοί λαοί, όχι άγριοι και πολιτισμένοι, εγώ θυμούμαι οι Γερμανοί εμάζευαν το αίμα από τα ρουμανικά σφαγεία, το έπιζαν, το βάζαν σε κονσέρβες, το έφερναν στην Ελλάδα και όπου αλούσαν οι Γερμανοί και το τρώγαν. Το θυμούμε αυτό. Το είχα δει έτσι. Το είχα δει. Συνεπώς, λέγει, δεν θα πιείτε, δεν θα φάτε αίμα. Το κρατάει αυτό ο Θεός για λογαριασμό του. Πάντοτε έχει ένα κρατούμενο ο Θεός. Δεν είναι της ώρας να σας πω το γιατί. Όταν θα μιλήσουμε και θα πούμε γιατί ο Θεός είπε στους πρωτοπλάστους να μην δοκιμάσουν από τον καρπό εκείνου του δέντρου, θα το δούμε διεξοδικότερα. Πάντως παρατηρούμε να υπάρχει μία προοδευτική παρακόρηση του Θεού εις αυτήν την ανθρωπίνη διαιτά του, δηλαδή στο φαγητό του. Ως εξής, πρώτη φάση, πάντα χόρτον, είναι ο χόρτος, πάντα χόρτον. Δεύτερον, παν ξύλων, δηλαδή κάθε δέντρο. Τρίτον, παν ερπετών, δηλαδή ό,τι είναι ζωντανό. Και τέταρτον, ως λάχανα χόρτου δεν δοκαημήν τα πάντα. Τα πάντα. Δηλαδή δύνασε να φας ό,τι θέλεις. Μπορείς να φας το άλογο, τον γάιδερο, το σκαντζόχυρο, το φίδι. Μπορούμε να τα φάμε. Γιατί δεν τα τρώμε? Καθαρά για λόγους συναισθηματικούς. Τίποτα. Τίποτα, μόνο αυτό είναι. Δυνάμεθα να τα φάμε. Δηλαδή έχουμε το δικαίωμα να τα φάμε. Τώρα άλλο ότι κάποια φυτά ή κάποια ζώα μπορεί να είναι και ακατάλληλα για να τα φάμε. Αλλά το δικαίωμα το έχουμε να τα φάμε. Ότι δεν μας εμποδίζεται από το να τα καταναλώσουμε εάν το θέλουμε. Λέγει αργότερα το Απόστολος Παύλος, θα γράψει, παν κτίσμα καλών και ουδέν απόβλητων, μετευχαριστίας λαμβανόμενων. Θα υπήρχαν αργότερα αιρέσεις που θα έλεγαν ότι όλες οι τροφές δεν είναι καλές. Και μάλιστα σε κάποιες τροφές προσέδιδαν περίεργες ιδιότητες. Να σκεφτείτε όπως ήσαν οι μανιχαίοι, οι οποίοι έλεγαν ότι ούτε από το φυτικό βασίλειο πρέπει να τρως, διότι έχουν οι καρποί ψυχή όσο είναι πάνω στο δέντρο. Εάν πέσουν από το δέντρο, τότε πεθαίνουν οι ψυχές των καρπών. Ακούστε παραμύθια. Και τότε μπορείτε να φάτε τους καρπούς αυτούς. Μην νομίσετε, ο βουδισμός μέχρι τώρα έτσι κινείται. Οι βουδιστές θεωρούν τις αγελάδες ιερών ζώων. Και κρέας βεβαίως αγελαδών δεν τρώνε, αλλά και άλλα κρέατα δεν τρώγουν. Γιατί νομίζουν ότι το κρέας έχει ψυχή, με την έννοια
που έχει ο άνθρωπος ψυχή. Και έτσι δεν τρώγουν. Με αυτή την έννοια η Αγία Γραφή είναι ερητή και κατηγορηματική. Παν κτίσμα Θεού καλών. Κάθε τι που ο Θεός έκανε είναι καλό και ουδέν απόβλητον. Ο Απόστολος Παύλος το γράφει και θετικά και αρνητικά. Όταν λέγει κάθε κτίσμα είναι καλό, η θετική όψη. Και κανένα δεν είναι απόβλητο, είναι η αρνητική όψη. Θα το φας με την ευχαριστή. Θα κάνεις την προσευχή σου, θα δοξάσεις τον Θεό και θα το φας. Δεν υπάρχει τίποτε δηλαδή, με άλλα λόγια, το ακάθαρτο. Δεν υπάρχει. Διότι ακάθαρτα δεν υπάρχουν, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, παρά μόνο για λόγους που ο Θεός ορίζει. Θα το δούμε. Όταν σας είπα ότι δεν πρέπει ο άνθρωπος να φάγει το κρέας με αίμα, σημειώνει ο Ιερός Συγγραφέας και λέγει: πλην κρέας ενέματι ψυχή σου φάγεστε, και γάρ το ημέτερον αίμα των ψυχών ημών εκ χειρός πάντων των θηρίων εκζητήσω αυτό. Όταν εσείς λέγει θα φάτε κρέας με το αίμα, τότε εγώ από το χέρι των ζώων θα ζητήσω το δικό σας αίμα. Με άλλα λόγια, θα σας κατασπαράξουν τα θηρία εάν εσείς παραβείτε αυτή μου την εντολή. Πράγματι μπορούμε να υπούμε, παιδιά, ότι αυτό το πράγμα ήδη συνέβη. Μία μάλιστα από τις πληγές που μας αναφέρει το βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι κάτι ανάλογο. Λέγει: και δόθη αυτό το θανάτο εξουσία επί το τέταρτον της γης, αποκτείνε εν ρομφέα και εν λοιμό και εν θανάτο και υπό των θηρίων της γης. Δηλαδή τα θηρία να κατασπαράξουν και ανθρώπους ακόμα, επειδή οι άνθρωποι παραβαίνουν αυτή την εντολή του Θεού. Όπως ξέρετε, τα ζώα έγιναν δια των άνθρωπων. Δεν θα είχαν νόημα τα ζώα να υπάρχουν εάν δεν υπήρχε ο άνθρωπος. Όταν ο άνθρωπος εκλείψει, δεν υπάρχει, τότε και αυτά δεν έχουν λόγο να υπάρχουν. Βεβαίως έγιναν πιο μπροστά, περιμένοντας τον άνθρωπο, που έγινε τελευταίος. Αλλά όταν δεν θα υπάρχει ο άνθρωπος, δεν θα υπάρχουν ούτε και τα ζώα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, τα ζώα και γενικώς οι κτήσεις ολόκληροι ακολουθεί τον άνθρωπο τόσο στην καταδίκη του όσο και στη σωτηρία του. Όταν δηλαδή οι άνθρωποι κάποτε αμάρτησαν φοβερά, ο Θεός είπε: απαλείψω τον άνθρωπον, ον επίησα, από προσώπου της γης, από ανθρώπου έως κτίνους και από ερπετών έως πετινών του ουρανού. Γένεσης 6,7. Δηλαδή θα καταστρέψω, θα εξαφανίσω τον άνθρωπο και μαζί με τον άνθρωπο και τα ζώα. Βλέπετε λοιπόν ότι την τύχη, να το πούμε, την πορεία του ανθρώπου ακολουθούν τα ζώα και αντιστρόφως. Όταν ο Θεός σώζει τον Νόε, σώζει και ζώα. Και τι λέγει ο Θεός? Ότι μέσα στην κυβωτό θα βάλεις και ζώα. Σώζεται λοιπόν ο Νόε, ένα μέρος δηλαδή της ανθρωπότητας, και ένα μέρος πάλι από το ζωικό βασίλειο, από τα ζώα, διασώζεται. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό, ότι τελικά βλέπουμε τα ζώα και γενικά οι κτήσεις να ακολουθεί τον άνθρωπο. Ξέρετε πόσο σπουδαίο είναι αυτό? Πρώτα-πρώτα είναι μία απάντηση στον άνθρωπο που έχασε τον προσανατολισμό του στον κόσμο αυτόν με την φιλοσοφία και με τις λεγόμενες φυσικές θρησκείες, και που δυστυχώς αυτή τη στιγμή, πρέπει να σας το πω, οι ανατολικές θρησκείες, ο βουδισμός, έχουν εισβάλει στην Δύση, Αμερική, Ευρώπη και στην Ελλάδα φυσικά, και έχουμε πολλά τέτοια θύματα δυστυχώς από τους ορθοδόξους χριστιανούς μας που ακολουθούν τις ανατολικές θρησκείες, ακολουθούν και αυτά τα πράγματα. Και ξέρεις τι θα πει? Ξέρεις τι θα πει να μην τρως κρέας για λόγους θρησκευτικούς? Ότι δηλαδή εκεί δεν ότι τα ζώα δεν πρέπει να τα φάμε. Φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό. Είναι αίρεσης βαρία. Και τούτο γιατί θεωρείται η κτήσης ότι ή έχει ζωή
ή μέσα της έχει το κακό επειδή είναι ύλη. Έχει το κακό μέσα της. Και συνεπώς γινόμεθα μέτοχοι του κακού. Παραμύθια δηλαδή, με άλλα λόγια. Ξέρετε αυτή τη στιγμή ότι πάρα πολλοί άνθρωποι υπό το πρόσχημα του να κάνουν ακρεοφαγία και μόνο φυτοφαγία, γίνεται υπό το πρόσχημα, σας λέγω, γίνονται γνώστε και μειούνται μίστε τροποντινά ανατολικών θρησκειών. Το ξέρετε πολύ, διότι το να πεις δεν θα φάγω κρέας, να άλλη παράκαμε, θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό, το να το πεις απλό δεν θα φάγω, όχι όμως ότι το κρέας έχει κάτι άσχημο, κάτι αμαρτωλό, ότι έχει ψυχή, ότι εκεί φωλιάζει το κακό και ο διάβολος. Αυτά η Εκκλησία μας τα καταδικάζει. Η νηστεία, ίσως θα πείτε, δεν αντίκειται εις εκείνο που είπε ο Θεός, έδωκα ημίν τα πάντα, σας τα έδωσα όλα να τα φάτε. Μήπως λοιπόν η νηστεία αντίκειται? Αλλά εάν δούμε ότι ποιος θεσμοθετεί την νηστεία, θα δούμε ότι δεν αντίκειται. Ποιος τη θεσμοθετεί? Και στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός, και στην Καινή Διαθήκη ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός. Συνεπώς δεν έρχεται σε αντίθεση, αλλά για να το δούμε το πράγμα λιγάκι πιο κοντύτερα. Ξέρετε παιδιά τι είναι η νηστεία? Ό,τι δεν έγινε στον Παράδεισο. Ο Θεός είπε, μπορείτε να φάτε από όλα εκτός από τον καρπό ενός δέντρου. Δηλαδή νη σιτία. Σιτία, γιώτα, γιώτα. Όχι φαγητά. Τα σιτία είναι τα φαγητά. Νη σιτία θα πει όχι φαγητά. Νηστεία λοιπόν, από εκεί παράγεται η λέξη νηστεία. Το νη σιτία θα πει δεν πρέπει κάτι να φάμε. Αλλά το δεν πρέπει κάτι να φάμε το ορίζει ο Θεός. Το όρισε μέσα εις τον Παράδεισο. Επειδή ακριβώς δεν ανιστέψαμε μέσα εις τον Παράδεισο, γι' αυτό εχάσαμε τον Παράδεισο. Εάν οι πρωτόπλαστοι ενίστευαν από αυτόν τον καρπόν, δεν θα εχάναμε τον Παράδεισο. Αν πείτε, εδώ μια μικρή παρένθεση πάλι, εάν πείτε, καλά, δηλαδή η Εκκλησία λέγει δεν θα φάμε κρέας, δεν θα φάμε λάδι, ελιές γιατί τρώμε? Μερικοί αμέσως τρέχουν να το πούν. Οι ελιές γιατί τρώμε? Γιατί δηλαδή οι ελιές αφού έχουν λάδι τρώμε, δεν πρέπει να φάμε ψάρια, αλλά τον ταραμά τον τρώμε. Μα ο ταραμάς δεν είναι τα αυγά των ψαριών? Εκεί γιατί τον τρώμε? Τα παιδιά ακούστε, προσέξτε. Το θέμα είναι όχι αν η ελιά περιέχει λάδι, ούτε αν ο ταραμάς είναι ψάρια δυνάμη. Γιατί πράγματι, τι είναι ο ταραμάς? Αυγά ψαριών. Τι είναι τα αυγά των ψαριών? Είναι ψάρια δυνάμη. Δηλαδή θα εγίνονται ψάρια. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι αυτό που λέγει η Εκκλησία πρέπει να τηρηθεί. Το βαθύτερο νόημα της νηστείας δεν είναι αν πρέπει να φάω λάδι ή ελιές, αλλά είναι η υπακοή. Εφόσον η Εκκλησία λέγει δεν θα φας λάδι, αλλά μπορείς να φας ελιές, τέλειωσε. Όχι λοιπόν γιατί οι ελιές έχουν λάδι, αλλά γιατί εκεί υπάρχει η εντολή της Εκκλησίας. Αυτό είναι όλο. Μπορούσε να έλεγε ο Θεός το αντίθετο δια της Εκκλησίας. Να έλεγε, μπορείτε να τρώτε κρέας όταν νηστεύετε, αλλά δεν θα τρώτε χόρτα. Δεν θα τρώτε ψωμί. Ο Θεός πάντα βάζει κάτι. Δεν σας το είπα προηγουμένως? Λοιπόν, τι λέγει τώρα εδώ? Λέγει, σου δίνω τις ελιές, αλλά δεν σου δίνω το λάδι. Σου δίνω το αυγοτάραχο, τον ταραμά, αλλά δεν σου δίνω τα ψάρια. Σου δίνω στη λεγόμενη λευκή νηστεία που έχουμε μια εβδομάδα πριν από τη Μεγάλη Σαρακοστή. Σου δίνω τα αυγά και το γάλα, δεν σου δίνω το κρέας.
Μα το γάλα και τα αυγά δεν βιώνουν από το κρέας. Σου δίνω αυτό, όχι εκείνο. Οπότε, εσύ αν φας κρέας, δεν έκανες απλώς κατάλυση νηστείας. Παρέβεις την εντολή του Θεού. Δηλαδή την υπακοή. Διότι το κυριότατο στοιχείο της νηστείας είναι η υπακοή. Οι πρωτόπλαστοι λοιπόν όταν έφυγαν τον καρπόν. Ο καρπός δεν είχε τίποτα των δηλητηριώδες. Άμα θα φτάσουμε εκεί θα το δούμε, είναι μεγάλο θέμα και πολύ ωραίο. Όχι, δεν είχε τίποτα ο καρπός. Ήταν απλώς παράβαση εντολή. Τίποτα. Ανυπακοή. Ωστόσο, λέγει πάρα πολύ ωραία ο Μέγας Βασίλειος, επειδή ούτε νηστέψαμεν, εξεπέσαμεν του παραδείσου. Νηστέψομεν τίνιν ή να εν αυτό επανέλθομεν. Επειδή δεν νηστέψαμε, γι' αυτό ξεπέσαμε από τον παράδεισο. Ας νηστέψουμε λοιπόν για να ξαναγυρίσουμε πίσω. Οι πρωτόπλαστοι βγήκαν από τον παράδεισο επειδή δεν νηστέψαν. Εμείς για να ξαναγυρίσουμε πρέπει να νηστέψουμε. Ο Χριστός τι είπε? Το γένος τούτο, ύστερα από τη θεραπεία ενός δαιμονισμένου, ούτε εκπορεύεται. Δηλαδή το γένος των δαιμόνων. Και προσέξτε, οι δαίμονες αντιπροσωπεύουν τα πάθη. Ούτε εκπορεύεται, δεν φεύγει, η μη εν προσευχή και νηστεία. Ποιος το είπε αυτό? Ο Χριστός. Άλλη ώρα μπορείς να το φας, τώρα όχι. Ωραίο αυτό, ε. Δεν μιλώ για την νηστεία, αλλά έρχομαι να σας δείξω ότι η νηστεία δεν αντίκειται σε αυτό που είπε ο Θεός, ότι σας τα έδωσα όλα να τα φάτε. Και κάτι ακόμη. Λέγαμε προηγουμένως ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει μια διάκριση σφαγητών, θα το ξέρετε, μεταξύ καθαρών και ακαθάρτων. Έλεγε ο νόμος ότι μπορείς να φας το πρόβατο, την κατσίκα, τη γελάδα, όλα τα δίχυλα και τα δίχυλα που έχουν δύο τα ποδάρια τους, ξέρετε τα δίχυλα, τα πόδια τους που είναι με δύο νύχια. Δίχυλα λέγονται, αλλά δεν θα φας μονόχυλα, όπως είναι το άλογο, όπως είναι ο γάιδερος, ο όνος. Δεν θα φας ερπετά. Από τα ψάρια δεν θα φας ψάρι που δεν έχει λέπη. Και από τα πουλιά ολόκληρος κατάλογος. Εκείνο θα το φας, εκείνο δεν θα το φας. Ο λαγός περιπίν απειγορεύεται να φαγωθεί. Έτσι τα πιο πολλά ζώα της θαλάσσης και της ξηράς και του αέρος απειγορεύονται. Λίγα επιτρέπονται να φάγουν οι Εβραίοι. Δηλαδή υπήρχε μια διάκριση μεταξύ καθαρών και ακαθάρτων φαγητών. Εδώ περί τι μας πρόκειται? Απλούστατα, δεν είχε η διάκριση οντολογικό χαρακτήρα. Τι θα πει οντολογικός χαρακτήρας? Ότι πράγματι τα ζώα αυτά ήσαν ακάθαρτα, αλλά είχε νομική διάσταση. Τι θα πει νομική? Απλώς ο Θεός έλεγε δεν θα το φάτε αυτό γιατί έτσι θέλω. Δεν είχε τίποτε δηλαδή ο λαγός για να μην το φάνε. Γιατί το έκανε όμως ο Θεός αυτό? Ή το χέλι που δεν έχει λέπια δεν έπρεπε να το φάνε? Τι σημασία έχει αυτό? Απλούστατα, ήθελε να παιδαγωγήσει το λαό του ο Θεός στο να μπορούν να διακρίνουν ότι υπάρχουν καθαροί και ακάθαρτοι άνθρωποι. Ήθελε να τους παιδαγωγήσει ενώ υπήρχε ακόμα η ειδωλολατρία, όπως δεν έπρεπε να τρώνε κάποια ζώα, έτσι δεν έπρεπε να κάνουν συντροφιά με κάποιους ανθρώπους. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Οι ειδωλολάτρες. Όταν όμως πλέον δεν υπάρχει ο λαός του Θεού περιορισμένος με την έννοια και τη γεωγραφική ακόμα, όχι μόνο τη νομική, και ότι δεν έπρεπε, και ότι πια δεν υπήρχε θέμα να πω αν είσαι ή όχι ειδωλολάτρη, διότι και οι ειδωλολάτρες γίνονται χριστιανοί. Πλέον δεν υπάρχουν ακάθαρτοι άνθρωποι, διότι ήρθε ο Χριστός, ο λαός αυτός έδωκε τον Χριστόν, έδωκε την Θεοτόκον η οποία δίνει τον Χριστόν. Έφτασε δηλαδή ο λαός αυτός ιστορικά να υπάρχει μέσα στο πλαίσιο του νόμου του Θεού, γιατί αλλιώτικα πως θα ήρθε το Θεοτόκος και πως θα ήρθε το μετά ο Υιός του Θεού? Έπρεπε να έχουμε ένα Άγιον πρόσωπο. Πως θα γινόταν αυτό? Από τότε όμως πια
δεν υπάρχει διάκριση νομική καθαρού και καθάρτου φαγητού. Θυμόσαστε εκείνο το θαυμάσιο όραμα του Αποστόλου Πέτρου, όταν έπεσε σε κάποια έκσταση εκεί, πείνασε, μεσημέρι ήταν, και τον πήρε λιγάκι κάπως ο ύπνος. Νταράτσα στο υπερόν ενός σπιτιού που εφιλοξενεί το στην Ιόπη. Και είδε μία οθόνη μέσα με καθαρά και ακάθαρτα ζώα, που του λέγει εκεί ο Θεός: «Πέτρε, θύσον, φάγε. Αφού σφάξεις, να φας. Αφού πεινάς». «Μηδαμός, Κύριε», λέει ο Απόστολος Πέτρος, «ακάθαρτο δεν έφαγα ποτέ». Και λέγει η φωνή: «Α, ο Θεός εκαθάρισε σι μη κίνου». Εκείνα που ο Θεός τα έκανε καθαρά, εσύ μη τα κάνεις ακάθαρτα. Κοινών ελέγεται το ακάθαρτο. Και έλεγε: «Τι να σημαίνει αυτό?» Την ίδια ώρα χτυπούν την πόρτα από κάτω και ήταν μια απεσταλμένη του Κορνηλίου που ήρθαν να του πούν να πάει ειδωλάτρης ο Κορνηλίος, να πάει να τους κατηχήσει, να τους βοηθήσει, να τους βαφτίσει, που ήρθε και σε αυτούς η Πεντηκοστή. Κατάλαβε ο Απόστολος Πέτρος ότι δεν υπήρχαν πια ακάθαρτοι άνθρωποι. Άρα στην Καινή Διαθήκη καταργείται πλέον αυτή η διάκριση καθαρού και ακαθάρτου. Πρέπει να σας πω όμως εδώ ότι δυστυχώς κάποια κατάλοιπα σε εμάς από αιρετικές όμως διδασκαλίες έχουν μείνει, και είναι όπως επί παραδείγματι δεν τρώμε το σχαντζόχυρο και λέμε: «Έφαγες σχαντζόχυρο, 7 χρόνια δεν θα κοινωνήσεις». Τι είναι ο σχαντζόχυρος? Ένα ζώο του Θεού. Και γιατί δεν θα κοινωνήσω 7 χρόνια εάν τον φάω? Αυτές είναι δαιμονικές διδασκαλίες. Για να κρατήσουν, να κρατήσει ο διάβολος των πιστών μακριά από το Άγιο Ποτήριο. Ακούσατε παρακαλώ? Το προσέξατε? Αν ακούσετε τίποτα γονείς σας, συγγενείς σας, φίλους, ότι δεν κοινωνούν επειδή έφαγαν σχαντζόχυρο, πω, να τους το πείτε. Είναι αίρετης αυτό το πράγμα. Είναι στραβό πράγμα. Η Εκκλησία έχει καταδικάσει εκείνους τους αιρετικούς που έλεγαν: «Μην το φας αυτό, ακάθαρτο. Μην το φας εκείνο, ακάθαρτο». Ακούστε πως το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή του 4 κεφάλαιων, στίχος 1 έως 5, και προς Κολασσαΐς 2,21. Ακούστε τι λέει: «Το δε πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, ρητός», λέγει, «ρητός, ότι εν υστέρις καιρείς στους κατοπινούς χρόνους αποστήσονται τιμές της πίστεως, θα φύγουν από την ορθή πίστη, προσέχοντες πνεύμαση πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων, και θα προσέχουν σε πνεύματα πλάνα και σε διδασκαλίες δαιμονικές. Απέθεστε βρωμάτων, α ο Θεός έκτισεν εις μετάληψην». Στο να απέχει κανείς από βρώματα, από φαγητά, τα οποία ο Θεός έφτιαξε για να τρώμε. Είδατε, εις μετάληψη, για να τρώμε. Μην το φας αυτό, μην το φας εκείνο. Λέει στις Κολασσαίοι: «Τι δογματίζεστε, μη άψη, μη δε γεύση, μη δε φύγεις, κατά τα εντάλματα και διδασκαλίες των ανθρώπων. Τι κάθεστε», λέει, «και δογματίζετε και λέτε, μην το αγγίξεις αυτό, ακάθαρτο. Μην το φας εκείνο, ακάθαρτο». Όλες αυτές είναι αιρετικές, δαιμονικές διδασκαλίες ανθρώπων που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Ξέρετε. Σας είπα προηγουμένως, και στην εποχή μας έχουμε, έχουμε κατάλοιπα μανιχαϊσμού. Κατάλοιπα μανιχαϊσμού είναι, όπως είναι ο βουδισμός κλπ. Θα μου πείτε ακόμη κάτι άλλο. Εις των μοναχισμών υπάρχει ακρεοφαγία. Δηλαδή, πολλά μοναστήρια, όχι όλα, δεν τρώγουν καθόλου κρέας. Ποτέ. Ποτέ. Εκτός βέβαια τα ψάρια, τα αυγά, το γάλα. Αλλά κρέας, ποτέ. Αυτό τι σημαίνει? Μήπως έχει καμία σχέση με εκείνα τα προηγούμενα που λέγαμε? Όχι, παιδιά. Απλώς είναι μια άσκηση. Τίποτα άλλο. Είναι μια άσκηση. Είναι μια προσπάθεια να διωθεί η αρχαία, η αρχαίγονη παραδοσιακή κατάσταση. Όπως οι πρωτόπλαστοι δεν έτρωγαν εις τον παράδεισο κρέας, έτσι και ο μοναχισμός δεν τρώγει το κρέας, ακριβώς για να διώσει αυτήν την αρχαίγονον
παραδοσιακή κατάσταση. Αλλά δεν είναι αμαρτία όμως να φάγουν και οι μοναχοί κρέας. Ξαναλέω, δεν είναι αμαρτία. Απλώς θα ήθελαν να βιώσουν αυτό. Την παλιά εκείνη, την παραδοσιακή ζωή. Έτσι, μέσα στον μοναχισμό, τα ζώα, όπως και στον παράδεισο, από θύματα του ανθρώπου γίνονται πάλι φίλοι του. Θα δούμε αργότερα πώς μετά, πόσο ο Αδάμ στέκεται μπροστά στα ζώα. Είναι φίλοι του τα ζώα. Περνούν από μπροστά του. Τον αναγνωρίζουν Κύριον με την έννοια ότι δεν του κάνουν κανένα κακό. Είναι φίλοι του. Αλλά από τον καιρό που ο άνθρωπος αμάρτησε απέναντι στο Θεό, τα ζώα επανεστάτησαν εναντίον του ανθρώπου και έγιναν εχθροί του. Έτσι βλέπει κανένας εκείνο το θαυμάσιο, το πραγματικά θαυμάσιο, πολλούς αγίους ανθρώπους ασκητάς μέσα στις ζούγκλες των δασών, ξέρω εγώ, της Σιβηρίας, της οπουδήποτε, της Ανατολής, οπουδήποτε, να κάνουν συντροφιά με τα ζώα. Ξέρετε τι θα πει να κάθεται στην καλύβα σου ως ασκητής και να έρχεται κάθε μέρα μια αρκούδα να σου κάνει παρέα, ή ένα λεοντάρι να έρχεται να σου κάνει παρέα, και όχι μόνο να σου κάνει συντροφιά το λεοντάρι, αλλά να το βάζει να σου κάνει και δουλειές το λεοντάρι. Ναι, ναι, είναι καταπληκτικό. Μια φορά διηγούνται ότι κάποιο λεοντάρι έφαγε ένα υποζύγιο σε ένα μοναστήρι, ένα γάιδαρο, το έφαγε, και δεν είχαν οι άνθρωποι να μεταφέρουν ξύλα, τις δουλειές τους να κάνουν κτλ. Τότε εκεί ήταν ένας πολύ άγιος άνθρωπος και λέει στο λεοντάρι, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Γιατί έφαγε στο υποζύγιό μας? Λοιπόν, από εδώ και μπρος θα κουβαλάς εσύ τα ξύλα. Και το λεοντάρι, παιδιά, το λεοντάρι εκτελούσε χρέη μεταφορικού ζώου, γιατί υπετάσσεται στην αγιότητα εκείνου του ανθρώπου. Αυτή το η αρχαίγονος παραδοσιακή δηλαδή κατάσταση του ανθρώπου και η σχέση του με τα ζώα. Αυτή το. Αλλά γιατί όμως ο άνθρωπος επλάστη για να τρώει? Θεολογικά θα λέγαμε, ο άνθρωπος πρέπει να φάει για να ζήσει, γιατί έτσι ο Θεός το θέλησε. Πρέπει ακόμη τρόπον τινά να μετασχηματίσει τον υλικόν αυτόν κόσμον και να τον κάνει σε ανθρώπους. Βλέπετε, για να ζήσω πρέπει να φάω, και άμα ζήσω τρώγοντας θα κάνω κι άλλους ανθρώπους, θα γεννήσω κι άλλους ανθρώπους. Και οι άλλοι άνθρωποι το ίδιο. Τι κάνουν τώρα οι άνθρωποι όλοι που γεννιόνται επειδή ακριβώς τρώγουν? Μετασχηματίζουν τρόπον τινά τη δημιουργία για να την προσφέρει, να προσφερθεί η δημιουργία με σάρκα και αίμα, δηλαδή ως άνθρωποι προς τον Θεό. Ολόκληρος ο κόσμος παρουσιάζεται για τον άνθρωπο σαν ένα τραπέζι, ένα γενικό συμπόσιο δηλαδή, που καλεί ο Θεός τον άνθρωπο να λάβει μέρος σε αυτό το συμπόσιο. Η εικόνα μάλιστα του συμποσίου παραμένει ολόκληρη στην Αγία Γραφή σαν κεντρική εικόνα της ζωής του ανθρώπου, σαν πρωταρχή και σαν τέλος. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που έκανε ο Αδάμ μες στον παράδεισο ήταν να φάγει. Να φάει για να ζήσει. Και ο άνθρωπος πια στην Καινή Διαθήκη, για να ζήσει πρέπει να φάγει. Τι πρέπει να φάγει? Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το τελευταίο τραπέζι που έχει ο άνθρωπος στη ζωή του είναι αυτό, παιδιά. Να τον κοινωνήσουμε. Βλέπετε, πεθαίνει ένας άνθρωπος, δεν τρώει πια τίποτε άλλο, αλλά είναι το τελευταίο τραπέζι. Είναι εκείνο που δεν μένει πια τίποτα άλλο. Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι εκείνο που είπε και ο Κύριος, σαν εικόνα βεβαίως, γιατί σας είπα προηγουμένως ότι στη Βασιλεία του Θεού δεν τρώμε, δεν πίνουμε. Ή να αισθείτε και πίνετε επί της τραπέζης μου εν τη Βασιλεία μου. Αλλά η Βασιλεία του Θεού αρχίζει από την παρούσα ζωή. Και συνεπώς δεν θα ζήσουμε εάν δεν φάμε
το σώμα και το αίμα του Χριστού. Θα δούμε κάτι πολύ ωραίο όταν θα φτάσουμε στα δύο δέντρα. Το ένα δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού και το άλλο το δέντρο της ζωής. Θα δούμε ότι εκείνο το δέντρο της ζωής ήταν ο Χριστός. Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν μπορείς να ζήσεις αν δεν φας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό το πιο ιερό μυστήριο, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το σώμα και το αίμα του Χριστού, μας παρεδόθη επάνω σε ένα τραπέζι, δηλαδή σε ένα συμπόσιο, στο μυστικό δείπνο, εκεί που ο Χριστός είπε: λάβετε, φάγετε.